Νίκην είναι και τη εκκλησία, εις ιεν Θεός ομολογία, νίκη φορέ ιεράρχα Θεόληπτε, την γαρικόνα του λόγου, σεβόμενος υπερορία αδίκως ομίλησας. Πατέρος Ιε, Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε, δωρήσας το Τη Δευτέρα του μηνό Ιουνίου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινού του Ομολογητού Ερασμίου του Ενσερμελία της Αχρίδος και 20 χιλιάδων μαρτύρων των συναυτών δέκα χιλιάδων μαρτύρων της Αντιοχίας, Μαρίνου Οσίου, Νικηφόρου Επισκόπου Μιλίτου, Ιωάννου του Νέου του Τραπεζουντίου, Δημητρίου Νεομάρτυρος εν Φιλαδελφία της Μικράς Ασίας, Κωνσταντίνου Νεομάρτυρος του Εξαγαρινών. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατρίδα του ήταν η Κωνσταντινούπολη, γεννήθηκε το 758 μετά Χριστόν. Οι γονείς του Θεόδωρος και Ευδοκία ανήκαν στην επίσημη και ευγενική κοινωνική τάξη. Ιδιαίτερα ο πατέρας του διακρινόταν για την ειλικρινή αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό και εκοιμήθη εξόριστος στη Νίκαια από τον οικονομάχο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Κοπρόνημο. Στα χνάρια του πατέρα του βάδισε και ο Νικηφόρος, ο οποίος απέκτησε μεγάλη ευσέβεια και ανάλογη ορθόδοξη παιδεία. Για αρκετό χρόνο διετέλεσε αρχιγραμματέας στα ανάκτορα, αλλά έπειτα αποσύρθηκε σε ένα κτήμα του κοντά στο Βόσπορο, όπου αφοσιώθηκε στην μελέτη και την άσκηση. Όμως ο βασιλέας Νικηφόρος τον υποχρέωσε να αναλάβει την διεύθυνση του μεγάλου πτωχοκομείου της Κωνσταντινούπολης αφού σύντομα πέρασε όλους τους ιερατικούς βαθμούς, την Κυριακή του Πάσχα του 802 μετά Χριστόν ανέβηκε στον Πατριαρχικό Θρόνο, αλλά από εδώ άρχισε και ο Γολγοθάς του Νικηφόρου. Έδωσε σκληρούς αγώνες υπέρ της τιμητικής προσκυνήσεως των Ιερών Εικόνων και άσκησε αυστηρή κριτική εναντίον των ερετικών βασιλέων υπέστη πολλές ταλαιπωρίες και διωγμούς. Εννέα χρόνια διετέλεσε πατριάρχης και δεκατρία ως εξόριστος. Τελικά, πολύ ταλαιπωρημένος, στις 2 Ιουνίου του 822 μετά παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, αμετακίνητος στις πεπιθήσεις του, όπως προστάζει το Άγιο Θέλημα του Θεού, εδραίοι γίνεσθε αμετακίνητοι δηλαδή να γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι στην πίστη σας. 1 προς Κορινθίους 15,18 Ο Άγιος Μάρτης Ερασμός ή Εράσμιος, ο Εντιαχρίδη, τέταρτος αιώνας μετά Χριστόν, καταγόταν από την Αντιόχεια και έζησε ασκούμενος στην έρημο, τρεφόμενος υπό των κοράκων. Εκεί στην έρημο αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων και δωρεών του Θεού. Φλεγόμενος από τον πόθο της Ιεραποστολής, ήρθε στην αχρίδα της Σερβίας, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιο και θαυματούργησε. Ανέστησε και έναν νεκρό. Κατά τον διωγμό του Μαξιμιανού το 309 μετά Χριστόν, διώχθηκε από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα η καρτερία του στα μαρτύρια και η συντριβή διαπροσευχής του ιδόλου του Διός έφεραν στην θεογνωσία 20.000 ψυχές, οι οποίοι και αποκεφαλίστηκαν λόγω της πίστης τους στο Χριστό. Επέζησε από τον διωγμό και λυτρώθηκε από τα βάσανα δια της επιφανία του ταξιάρχου Μιχαήλ και τελικά κοιμήθηκε ειρηνικά.